Θέλετε να κάνετε μία εκτίμηση για την τιμή, γιατί βλέπω ότι υπάρχει βροχή ερωτημάτων. Η τελική εκτίμηση της τιμής του ελαιολάδου όταν πέσει η αυλαία της ελαιοκομικής περίοδου. Η αυλαία της ελαιοκομικής περίοδου στην Κρήτη πέφτει σε 10 μέρες περίπου. Στην Κρήτη έχουμε φτάσει τώρα στο 90% της ελαιοσύλλογης συλλογής. Έχει μείνει περίπου ένα 10% στην περιοχή της Μεσαράς. Έχει αποτυπωθεί πλέον η ιστορία στο χαρτί. Έχουμε σπάσει τον πύχη των 110.000 τόνων. Έχουμε και εδώ χρειάζεται και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε μία πολύ πολύ καλή χρονιά στο κομμάτι της ποιότητας του ελαιολάδου. Δηλαδή έχουμε μία μέση οξύτητα 4 γραμμές, 0,4, που εκεί έπαιξε σημαντικό ρόλο η δακοκτονία. Επομένως, έχουμε τρία βασικά πράγματα. Έχουμε μια υπερβεντέμα στο νησί. Έχουμε μια πολύ πολύ καλή ποιότητα που και αυτή αποτυπώθηκε στο χαρτί με τις χαμηλές οξύτητες. Και έχουμε το κομμάτι της πώλησης που μένει. Το κομμάτι της πώλησης δεν πρέπει να ανησυχεί κανένα ελαιοπαραγωγό. Και παίρνω όλη την ευθύνη του λόγου αυτή τη στιγμή. Έκλεισε ο κύκλος της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η ελαιοκομική περίοδος στην Ιταλία έχει φτάσει αυτή στο 80%, στην Ισπανία είναι το 70%, οι ποσότητες που έχουν παραχθεί ξέρουμε ποιες είναι, οι προβλέψεις γνωρίζουμε ποιες είναι. Οι ανάγκες ξέρουμε ότι είναι μεγάλες, δεν μπορεί να καλυφθεί από την παραγωγή της Ελλάδος. Δεν μπορεί όμως να γίνει εισαγωγή στη χώρα μας από τρίτες χώρες, π.χ. από τους γείτονές μας τους Τούρκους, που κι αυτοί είχαν μια καλή παραγωγή, όπως την Ελλάδα, δηλαδή είχαν περίπου 300.000 τόνους με 320.000 τόνους ελαιόλαδο, μια αύξηση 50% από πέρυσι. Έχουμε την Τινησία που έχει αυτή μια αύξηση περίπου στο 30%. Προς το παρόν όμως, ευρωπαϊκή διακίνηση ελαιολάδου γίνεται μόνο από την Ελλάδα. Όταν θα τελειώσουν τα αποθέματα της Ελλάδας, όταν οι ευρωπαϊκές αγορές, η Ιταλία και η Ισπανία, που δυστυχώς, και λέω τη λέξη δυστυχώς, είναι αυτοί που καθορίζουν το παιχνίδι στο ελαιόλαδο, γιατί έχουν μπει στις αγορές, πουλάνε τυποποιημένο το λάδι, και αν εμείς δεν καταλάβουμε φέτος ότι πρέπει το λάδι μας να φεύγει τυποποιημένο, θα έχουμε μαύρες χρονιές και στο μέλλον όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια. Κακά τα ψέματα, ένας καλός επιχειρηματίας, κύριε Δασκαλάκη, κάνει ανακαίνιση στο μαγαζί του όταν το μαγαζί πάει καλά. Όταν το μαγαζί πάει κακά, δεν κάνει ανακαίνιση. Έτσι ακριβώς. Η εκτίμησή σας για την τελική τιμή, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχει βροχή ερωτημάτων. Αυτοί που δεν έχουν πουλήσει ακόμα το λάδι τους, τι συμβουλεύετε να κάνουν? Συμβουλεύω να κάνουν υπομονή, να περιμένουν ένα 20ήμερο περίπου, να μην υπάρχει αυτή η αναστάτωση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες. Ένας σημαντικός παράγοντας της αναστάτωσης είχε να κάνει και με τα καιρικά φαινόμενα που κλείσανε πάρα πολλοί δρόμοι. Προς το παρόν, τα ελαιουργία της Ισπανίας διαθέτουν λάδι στις αγορές. Σε μερικές μέρες δεν θα τα διαθέτουν. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, το λέω σήμερα σαν είδηση, προμηνύουν την ίδια χρονιά, την περισσινή και την προηγούμενη. Αν δεν έχουν ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις, δεν θα έχουν βεντέμα και την επόμενη χρονιά. Επομένως, το λάδι είναι χρυσός. Το λάδι έχει στην κολότσεπη, θα το πω απλά λαϊκά, το 5 ευρώ στο μέλλον. Είμαστε 5 συν στο μέλλον. Χρειάζεται όμως υπομονή, χρειάζεται στρατηγική. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αποθηκευτικού χώρου. Τα λάδια μας δεν τα έχουμε ούτε στα πλαστικά βαρέλια στην αποθήκη μας, ούτε πουθενά. Τα λάδια είναι αποθηκευμένα σε αλωδοξίδωτες εξαμενές, στα ελαιουργία μέσα, μέσα στα τυποποιητήρια. Μπορούν να διοχετευτούν στην αγορά μετά από λίγους μήνες. Δείτε τώρα, έχουμε μια πολύ καλή ελαιοκομική περίοδος. Έχουμε μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου από τους Κρήτες παραγωγούς. Όμως υπάρχουν σενάρια που θέλουν περαιτέρω συρρήκνωση των επιδοτήσεων από την επόμενη ελαιοκομική περίοδο. Θέλω από όλους ένα σχόλιο για αυτή την πληροφορία. Πολύ γρήγορα, κύριε Χελετζάκη. Ναι, να είμαστε λίγο ρεαλιστές τώρα με το κομμάτι της επιδότησης, γιατί τελευταία το ακούω και πραγματικά τέτοιο. Καταρχήν η χώρα μας έχει μια μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορούμε να την κρύψουμε την επιτυχία. Έφυγε, λέγαμε πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ότι θα φύγει η Αγγλία από την Ευρωζώνη που έφυγε. Η Αγγλία έβαζε στον κουμπαρά τον οβολό και εμείς τον παίρναμε. Λοιπόν, 2 δις ευρώ παίρναμε, 2 δις ευρώ παίρνουμε. Αν δεν υπάρχουν τα
τα ζώα του κυρίου Παπαδάκη, τα ζώα του κυρίου Τζουλιαδάκη, η ελιά του κυρίου Τσιλετζάκη, οι επιδοτήσεις στη χώρα δεν έρχονται. Ξεκαθαρισμένα αυτά. Επομένως, το κάθε κράτος μέλος διαχειρίζεται αυτό το πακέτο. Όπως στη μη χρονιά, μεταβατικού σταδίου παίρνει αποφάσεις και λέει ότι εγώ δίνω 140 τετραγωνικά στο ζώο αντί 1000 τετραγωνικά και μειώνει με αυτόν τον τρόπο την εγχώρηση των δικαιωμάτων, το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει με μια απλή αποζητική απόφαση, γιατί το κάθε κράτος μέλος διαχειρίζεται το χρήμα. Άρα μπορεί να έχουμε μια αισθητή μείωση των επιδοτήσεων παρά τη μεγάλη παραγωγή. Η αισθητή μείωση είναι η σύγκληση που την περιμέναμε όλα τα χρόνια. Σε βάθος χρόνου θα υπάρχει μία σύγκληση μέχρι το 27. Η ελαιοπαραγωγή τη ζήσανε στο πετσί τους στην προγραμματική περίοδο 15-19. Μάλιστα. Με δύο χρόνια παράταση. Τώρα αυτή η σύγκληση θα συνεχιστεί. Προστατεύεται όμως η σύγκληση. Κύριε Δασκαλάκη, κακά τα ψέματα. Από το παιχνίδι κάθε χρόνο φεύγουνε. Δεν μπαίνουνε. Κάθε χρόνο φεύγουνε. Και κάθε ένας που δεν πάει καλά η επιχείρησή του την κλείνει. Χιλιάδες ζώα οδηγηθήκανε στο σφάξιμο, γάλα δεν υπάρχει σήμερα. Ελαιόδεντρα βλέπουμε 5 ευρώ το λάδι και τιμές και δεν πάνε να πάρουν λιπάσματα να τα βάλουν. Οι ελιές οι μισές είναι ακαθάριστες, ενώ τους λέμε ότι υπάρχει μέλλον στο ελαιόλαδο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στα άλλα δύο κράτη-μέλη. Δεν θέλει ο Μάλιστα. κόσμος να καλλιεργήσει επόμενες, φεύγουνε. Και αυτοί που θα μείνουν είναι αυτοί που θα μοιράζονται την πίτα. Ξεκαθαρισμένα τώρα τα κουτιά. Άρα κύριε Παπαδάκη, επειδή σας έβλεπα όση ώρα μιλούσε ο κύριος Χιλετζάκης, να γνέφετε καταφατικά, φοβάστε αυτή τη συρρήκνωση παρά τα καλά δεδομένα από το κρητικό ελαιόλαδο? Κύριε Δασκαλάκη, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν είμαι απόψη στην εκπομπή σας για να δώσω ντεπών στους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, που όλοι όσοι μας βλέπουν είναι και αγρότες αλλά και ακτινοτρόφοι. Λοιπόν, ούτε παρηγοριά στον άρρωστο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ έχω μάθει να ακούω τους τεχνοκράτες που χειρίζονται όσον αφορά τις πύλες του ΟΣΔΕ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ακούω ότι πρώτον, ιστορικά δικαιώματα κομμένα, πρασίνισμα κομμένο, 22% της ενιαίας ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ, η σύγκληση που λέει και ο κύριος Χιλετζάκης, μειωμένη. Άρα λοιπόν, από το 23, κύριε Δασκαλάκη, μέχρι και το 27, θα έχουμε παραγωγούς που θα έχουν χάσει και το 57 και το 60% της επιδότησης που παίρνει. Όταν λοιπόν το Υπουργείο... Τεράστιο ποσοστό, κύριε Παπαδάκη, αυτό. Όταν λοιπόν το Υπουργείο έχει δύο γενικούς γραμματείς που, κύριε Δασκαλάκη, εγώ θα πω το εξής και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όταν κατέβηκε ο Υπουργός στην κάθοδο και του Μητσοτάκη εδώ στην Κρήτη, είχαμε μία σύσκεψη και μιλήσαμε όλοι οι παρευρεθόντες εδώ, μίλησα κι εγώ. Εγώ είπα, δεν μπορεί ούτε ο κύριος Μπαγινέτας, ούτε ο κύριος Παπαγιαννίδης να αποφασίσουν χωρίς εμάς. Και τι εννοώ, κύριε Δασκαλάκη, με αυτό? Εγώ θα σας πω ότι στο Μιλοπόταμο βρίσκονται 19 ελαιοτριβία. Αυτά τα ελαιοτριβία, λοιπόν, φέτος είχαν πάρα πολύ δουλειά. Αλέσανε πάνω από 8 με 9 χιλιάδες τόνους ελαιόλαδο, τα 19 ελαιοτριβία. Μιλούμε για μια, στην επαρχία του Μιλοποτάμου, ένας υπέροχος αριθμός ελαιοτριβίων, έτσι. Μεγάλη ποσότητα γαλάτου. Εγώ εστιάζομαι στη μεγάλη αγωνία του παραγωγού, κύριε Δασκαλάκη. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ξεχνούμε ότι το 42, το 45, το 80 φύγανε δικοί μας άνθρωποι από εδώ και γεννήκαν οικονομικοί μετανάστες για να γλιτώσουν τους υπόλοιπους που μείνανε πίσω. Εγώ τα έχω μεταφέρει και στο Υπουργείο, τα έχω πει και στον ίδιο τον Υπουργό και στους γενικούς διευθυντάδες του Υπουργείου. Τι θέμε να δούμε? Εμείς, κύριε Δασκαλάκη, τα σχολεία στην επαρχία Μιλοποτάμου δεν κλείνουνε. Χτίζονται ακόμα σχολεία από την υπέρογη γεννητικότητα. Στα Ζωνιανά, αναφέρομαι στα Ζωνιανά που κατάγομαι από αυτό το χωριό. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, βρίσκονται 250 παιδιά δημοτικό, νήπιο, προνήπιο, λύκειο και γυμνάσιο.
στα Νόγια το Λύκειο, το γυμνάσιο, στην Κράνα το γυμνάσιο, στο Γαράζο γυμνάσιο και ΕΠΑΛ. Φανταστείτε λοιπόν σε όλο το Μελοπόταμο πόσα παιδιά βρίσκονται στην επαρχία Μελοπόταμου. Θέλω όμως να πω και το ξαναλέω μέσα από την εκπομπή σας. Θέλουμε πραγματικά να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Θέλουμε να παράγουμε. Αυτά πρέπει να τα δει το Υπουργείο. Με ευαισθησία, κύριε Δασκαλάκη. Μάλιστα. Με μεγάλη ευαισθησία, διότι εάν δεν τα δει, δυστυχώς, εγώ έχω γυρίσει τη Γάνη, κύριε Δασκαλάκη, και έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Τα έχω πει και στον κύριο Γεωργαντάκη, στον κύριο Λιβανό και στον κύριο Βορύδη. Έχω πάει σε χωριά στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα με οικισμούς. Προσέξτε, κύριε Δασκαλάκη. 2.000 οικισμούς και ζουν 3 με 4 οικογένειες. Mm-hmm. Έχουν φύγει όλοι για το εξωτερικό. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Κρήτη. Αυτό είναι ζητούμενο να μην γίνει. Θέλω να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με τον κύριο Τζουλιαδάκη και τον κύριο Κουτσαφτάκη. Βλέπω, κύριε Χιλετζάκη, ερωτήματα που επιμένουν για την τιμή του ελαιολάδου. Θα το επαναλάβουμε, θα το πούμε ξανά αυτό στο επόμενο μέρος.